Το δεύτερο παιχνίδι μετά την επιστροφή του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν στο Σεφτι Μπάγερν με 89-72 και εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα προλάβουν να πάρουν την 8η θέση στη βαθμολογία και να παίξουν στα play-off της Ευρωλίγκας. Σιγά σιγά θα γινόμαστε καλύτεροι, αλλά επαναλαμβάνω, ήταν απλώς μια εμφάνιση, ένα παιχνίδι που έπρεπε να πάρουμε και τίποτα παραπάνω. Ο Ολυμπιακός σκόραρε 35 πόντους την τελευταία περίοδο, με τον Σάσα Βεζένκοφ να κάνει το παιχνίδι της ζωής του με 20 πόντους και 5 στα 6 τρίποντα. Καταλυτική ήταν η συμβολή και του Τέιλορ Ρότσεστη με 12 ασίστ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ στο ΟΑΚ απέναντι στη Ζαλγκύρης, αλλά τελικά πήρε την νίκη με 96-94 και παραμένει στην 6η θέση της βαθμολογίας. Ο Ταϊρίς Ράις με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Πρασίνων. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναδεί ομάδα δική μου να αφήνει την αντίπαλη ομάδα να σουτάρει με τόσο υψηλά ποσοστά. Στην ΑΕΚ ακόμα δεν έχει κοπάσει ο ενθουσιασμός από την επιστροφή του Νίκου Ζήση. Ο 36χρονος γκάρτ γυρίζει μετά από 15 χρόνια στην Ένωση και αναμένεται να ξαναφορέσει τη φανέλα της στον αγώνα της Τετάρτης με την Μπούργος για το Champions League.